Γιατί είσαι στην Τζίτα? Γιατί βολόδερνα στους δρόμους, αγάπη μου, για να μαγαρίσει με την άνεση του το σπίτι ο Χαρούλης. Πού είναι? Έβαλε τη στολή και την πήγε για φαγητό στην Τανάγρα. Μου στείλε και οικονομήνυμα, τρομάρα του. Έγινε, λέει, για να μπλέξουμε με την Αφροδίτη, ούτε που κατάλαβα. Μωρό μου, να σου πω. Τι? Έχω κακό προαίσθημα. Μήπως να μην πας στο Λονδίνο απόψε? Αγάπη μου, άκουσε με. Η Πιλάρ πέθανε γιατί ήθελε να μου πει κάτι. Δεν είναι τώρα κρίμα να πάει έτσι χαμένο όλο αυτό? Άκουσε με. Θα πάω και είμαι σίγουρος ότι θα βγάλω και ραβράκι. Καλά, μπορεί να είμαι και επηρεασμένη από αυτό που έγινε. Δεν ξέρω. Τι έγινε? Δραπέτευσε ο Ορφέας. Τι? Πρέπει να μιλήσουμε στο Σωκράτη. Πάρ' τον τηλέφωνο να έρθει από εδώ να του μιλήσει εσύ, θα σε ακούσει. Θα χρειαστεί προστασία. Ευχαριστώ. Σωκράτη, θέλω να σε δω επιγόντως. Καλά, τι έγινε ρε παιδιά και βαρέσατε συναγερμό? Λοιπόν... Άσε, θα το πω εγώ με τρόπο. Ο Ορφέας δραπέτευσε. Τι? Ωραίος τρόπος ρε αγάπη μου, θα πάθει κεφαλικό άνθρωπος. Καλά, πώς το σκάσε γάμο το κερατό μου, τι λέτε? Το πώς και το γιατί θα το βρει αστυνομία, φίλε. Αυτό που προέχει αυτή τη στιγμή είναι να έχεις και στην πλάτη μάτια. Ο τύπος είναι ψυχάκιας και το έχει δώσει πολλές αφορμές για να θέλει να σε καθαρίσει. Με πρώτη και καλύτερη την παραδοχή σου ότι εσύ τον έστειλες φυλακή. Καλά ήταν ανάγκη να το τρίψει στη μούρη στο δικαστήριο, ρε Σωκράτη. Και ήθελα να το ξέρει, ο μαλάκας. Του το είχα υποσχεθεί ότι εγώ θα τον βάλω εκεί μέσα. Καλά, πώς γίνεται αυτό, ρε παιδιά, πώς γίνεται να δραπέτευσε? Ακούσε με, δεν χρειάζεται να φοβάσαι. Δεν φοβάμαι, τα νεύρα μου έχω. Τόσα έκανα για να τον βάλω εκεί μέσα. Εκεί ανήκει, εκεί θέλω να σαπίσει. Λοιπόν, η αστυνομία θα σου παρέχει ασφάλεια μέχρι να ξανασυλληφθεί. Ούτε για αστείο. Η αστυνομία θα κάνει αυτό που πρέπει. Παιδιά, δεν θέλω, λέμε, τι δεν καταλαβαίνετε. Τι έγινε με το άλλο θητό νοσοκόμο στο ψυχιατρίο? Επαληθεύτηκαν πλήρως. Όλοι ήταν εκεί που κατέθεσαν πως ήταν. Επίσης, ήρθε ένας μάρτυρας και κατέθεσε το εξής. Αφού άκουσε για την απόδραση του Ορφέα Μακρύ, είδε έναν άντρα να τρέχει στο δρόμο ντυμένος με ρούχα νοσοκόμου και να μπαίνει σε ένα αυτοκίνητο που κινείται με ταχύτητα. Δεν πρόλαβε να δει χρώμα και μάρκα. Προφανώς αυτή η πληροφορία δεν μας λέει πολλά. Μας επιβεβαιώνει όμως το γεγονός ότι υπήρχε συνεργός στην απόδραση. Να γίνει εξονυχιστικός ελέγχος στον κύκλο των γνωστών και των φίλων του. Συγγνώμη, έκανα ένα check-up και είναι επίγον. Θέλω να μάθω. Μάλιστα. Αγάπη μου, έφτασα Λονδίνο. Είμαι καλά. Και η χοληστερίνη μου? Ποια? Τέλεια. Τα τριγλυκερίδια. Δεν τα κοιτάξατε. Γιατί? Α, είναι αχώνευτος μπροστά. Μάλιστα. Να μου στείλετε τα αποτελέσματα στο mail μου. Λιμπερί, πες στο Ρουμπέση να σε πάρει αργότερα και άστα τριγλυκερίδια για την ηλικία τη δική μου. Σας κλείνω, έγινε παρεξήγηση. Πάντως ήξερα κι εγώ για αυτό το check-up. Αστυνόμαι, εντροπή. Να σιγοντάρεις τα παραμύθια της Λιμπέρη. Είστε πολύ καχύ υποπτός. Τέρμα αυτό το αστείο. Λοιπόν, ειδοποιήστε αεροδρόμια και όλα τα σύνορα να έχουν το νου τους. Ο Ορφέας Μακρύς δεν πρόκειται να γλιτώσει. Η δημοσιογράφος Χριστίνα Ζερβού. Θα έρθει σε 3 ώρες. Εδώ.